Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Capital. Τριμερή σύνοδος κορυφής Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ στα Ιεροσόλυμα. Επιτάπητος Κυπριακό-Ανατολική Μεσόγειος και COP26. Επαναβεβαιώθηκαν οι στενές σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ στη Νετανιάχου εποχή. Θα μας ενημερώσει για το θέμα ο Μάριος Καμιναρίδης. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κριστιανά. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Μάρη έγινε αναφορά και στη λύση του Κυπριακού. Βεβαίως, στη στενή συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ σε διάφορους τομείς περιλαμβανομένων την ενέργεια, της άμυνας και της ασφάλειας, της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, αναφέρθηκαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδης, πρωθυπουργός του Ισραήλ κ. Μπενέτ και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο της 8ης Τριμερούς Σύνοδος Κορυφής των Τριών Χωρών που έλαβε χώρα στην Ιερουσαλήμ. Σε δηλώσεις του σήμερα στα ΜΜΕ πριν από την έναρξη των εργασίων του Τριμερού Σύνοδου που έλαβε χώρα υπό μορφής γεύματος εργασία, οι τρεις ηγέτες τόνισαν τη σημασία τη συνεργασία των χωρών τους για την ευημερία και την ειρήνη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσόγειος. Σε δηλώσεις του τώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Μπένετ, είπε ότι μεταξύ άλλων ότι η τριμερή συνεργασία είναι υποφελώς για τις τρεις χώρες, τους λαούς τους, αλλά και την περιοχή, σημειώνοντας ότι είμαστε τρεις δημοκρατίες με γεωγραφική εγκύτητα και έχουμε κοινό όραμα που αφορούν το μέλλον και τις προοπτικές για τις χώρες μας. Μίλησε και για τις προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή, τα θέματα της υγείας αλλά και της ασφάλειας λόγω της τρομοκρατίας. Μίλησε και για το Κυπριακό και αυτό θα το πούμε τώρα στην κοινή διάκριση που είχαμε πριν λίγο μας έχει δοθεί στην δημοσιότητα. Τώρα από πλευράς του πρόεδρου Δημοκράτης ευχαρίστησε των προφυγών της Ελλάδας για τη στάση αρχών που κτηρούν, ειδικά για το Κυπριακό. Τους ανέφερε όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό, τις έκνομες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, στις προκλήσεις και παρανομίες, το status quo που έχουν αλλάξει στην περιοχή της Αμοχώς του και την περί δημιουργίας ναυτικής βάσης και τις αξιώσεις πλέον από την τουρκοκυπριακή ηγεσία για λύση δύο κρατών. Ο πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης Ελλάδας, είπε ότι η λύση για το Κυπριακό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την αποχώρηση των ανακριστικών σύστημα όπως είναι εγγύησης και ασφάλεια από πλευράς της Τουρκίας και η Κυπριακή Δημοκρατία βάσης τα σχετικά ψηφίσματα Συμβούλια Ασφαλείας πρέπει να λυθεί με αυτήν την μορφή με τα πρόσφυγα δικαιώματα και των ευρωπαϊκών και εκτιμένων. Τώρα στην κοινή διακήρυξη της τριμερής σύνοδος κορυφής στο Ιερουσαλήμ, ειδικά για το Κυπριακό, οι τρεις εκφράζουν την πλήρη και αμέριστη στήριξή μας στη συνεχιζόμενη διαπραγματευτική διαδικασία υπό την αποστολή καλών υπηρεσίων των ΗΕ για τη δίκαια συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλημάτος στη βάση του διεθνές δίκαιου των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μια τέτοια λύση που θα επανενώνει το νησί στη βάση των σεβασμών των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών όλων των Κυπρίων, όχι μόνο θα ήταν εφελής για το λαό της Κύπρου στο σύνολό του, αλλά και θα συνέβαλε σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μέσω της ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου. Τώρα για την πανδημία είχα σημαντικές αναφορές ότι και οι τρεις χώρες συμφωνήσαν εντάχει να συνεργαστούν όπως συνεργάζονται και με αλλαγή ενημέρωσης και με ό,τι χρειάζεται οι τρεις χώρες να συνεργαστούν ως μία για να βοηθήσουν και οι τρεις χώρες των λαών τους. Όπως λένε τώρα για τα ενεργειακά, συμφωνήσαν ότι να προχωρήσει το ESMET, πράσινο φως το Eurasia Intercontinental, αυτόν που φανώνει σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος
και καλούν την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και το κράτος του Ισραήλ. Γενικά να μην υπάρχουν προκλήσεις και ότι η ενέργεια μπορεί να είναι έναν σπουδαίων αγαπών για όλους τους πολίτες. Και τέλος έκαναν και μια πάρα πολύ σημαντική αναφορά και κλείνοντας, Χριστιανά, για την κλιματική αλλαγή. Συμφωνήσαν να εργαστούν στενά για την ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω κοινών έργων στους τομείς των καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, της έρευνας και της ανάπτυξης. Και μάλιστα χαιρετήσαν το γεγονός ότι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάρει μια σημαντική πρωτοβουλία να φέρει όλες τις γειτονικές χώρες μαζί για να αντιμετωπίσουν αυτόν το τεράστιο θέμα που ονομάζεται βέβαια κλιματική αλλαγή. Χριστιανά. Ενώ στην Κύπρο, Μάρια, είναι και ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Colin Stuart. Είναι εδώ, έχει φτάσει πριν μερικές μέρες, σίγουρα στην επιστροφή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από τη Ισπανία, γιατί θα βρίσκεται στη Ισπανία τέλος αυτής της εβδομάδας και σε επιστροφή αναμένεται να υπάρχει και συνάντηση με τον κύριο Στουέτ, αναμένεται και ο κύριο Στουέτ να έχει συνάντηση με τον κατοχικό ηγέτη και πάλι σύμφωνα με τις προφορίες μας δεν αποκλείεται μια κοινή κοινωνική συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον κατοχικό ηγέτη και τον κύριο Colin Stuart που αναλαμβάνει χρέη από την κυρία Λίσσα Μπαντασπέσα και ενδεχομένως αυτό θα γίνει στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Χριστιανά. Μάρια, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζουν τις έρευνες οι ανακριτές του ΤΑΕΛ Μεσού γύρω από το διπλό φωνικό. Αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 32χρονος να είχε συνεργό κατά τη διάπραξη των φόνων και την ταφή των δύο θυμάτων. Το φρικτό έγκλημα που έχει διαπραχθεί στο εξοχικό στον Κάτω Αμίαντο θεωρείται πλέον εξιχνιασμένο από πλευράς αστυνομίας, έπειτα και από την ομολογία του 32χρονου Σύρου που συνελήφθη από την πρώτη και όλα στιγμή που ξεκίνησαν οι έρευνες. Οι σωροί των δύο αλλοδαπών γυναικών έχουν εντοπιστεί έπειτα και από υπόδειξη του καθομολογίαν δολοφόνου, ενώ σύμφωνα με τις νεκροτομές επί των σωρών τους, ο θάνατός τους επήλθε από πολλαπλές ρήξεις ζωτικών οργάνων, προκληθέντα από πυροβόλο όπλο. Οι ανακριτές του ΤΑΕΛ Μεσού συνεχίζουν να στείνουν το παζλ της υπόθεσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο 32χρονος να είχε συνεργό κατά τη διάπραξη των φόνων και την ταφή των δύο θυμάτων. Στα χέρια των ανακριτών βρίσκεται βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο καταγράφει ένα πρόσωπο να βρίσκεται στο όχημα του 32χρονου. Στη θέση του συνοδηγού κατά την επιστροφή του από την εξοχική κατοικία στον Κάτω Αμίαντο προς τη Λεμεσό. Ο 32χρονος στην ομολογία του και ερωτηθείς για το πρόσωπο αυτό, ανέφερε πως πρόκειται για άγνωστο που έκανε ο το stop και τον μετέφερε στη Λεμεσό. Επίσης, μετά και την ομολογία του 32χρονου, αναζητούνται δύο πρόσωπα που σύμφωνα με τον ίδιο τον βοήθησαν να σκάψει το σημείο που εν τέλει έθαψε τις δύο γυναίκες. Τα εν λόγω πρόσωπα, όπως υποστήριξε ο καθομολογίαν δράστης, δεν γνώριζαν για το έγκλημα, αλλά ούτε και τον ίδιο. Όπως είπε, τους βρήκε σε σημείο όπου συχνάζουν αλλοδαποί στη Λεμεσό και τους ζήτησε να τον βοηθήσουν πληρώνοντάς τους και χωρίς να τους εξηγήσει τον λόγο που ήθελε τον Λάκο. Οι βανδαλισμοί σχολικών κτηρίων με αφορμή την απόφαση για χρήση μάσκας και από τα παιδιά των δημοτικών έφτασαν και στην Πάφο. Άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες μπήκαν το βράδυ στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα στην περιοχή Universal της Πάφου και έγραψαν με σπρέι σε τείχους, πατώματα και παράθυρα του κτηρίου, συνθήματα τα οποία ακούγονται τις μέρες αυτές στις εκδηλώσεις των διαμαρτυρωμένων για το μέτρο της μάσκας στα δημοτικά σχολεία. Η δράση τους έγινε αντιληπτή το πρωί όταν μέλη του προσωπικού του σχολείου έφτασαν εκεί και αμέσως ενημέρωσαν την αστυνομία. Τις ενέργειες αυτές καταδίκασαν εκπρόσωποι των οργανωμένων γονέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ η αστυνομία κάνει έρευνες για την αποκάλυψη της ταυτότητας των δραστών. Ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χασπανδέλια συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι εξελίξεις σε σχέση με την πανδημία του κορονοϊού,
με τους υπουργούς υγείας να έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις υπό το φως και της τρέχουσας ανησυχητικής και σοβαρής κατάστασης που επικρατεί λόγω της νέας παραλλαγής όμικρον. Σε παρέμβασή του, ο υπουργός υγείας αναφέρθηκε στη σημασία της αποτελεσματικότητας των εμβολίων για αντιμετώπιση της νοσηρότητας και θνησιμότητας που προκαλεί νόσος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των αναμνηστικών δόσεων. Επιπρόσθετα, τόνισε την ανάγκη υιοθέτησης κοινής προσέγγισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, αλλά και σε σχέση με τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για περιορισμό της αύξησης των κρούσματων. Καταλήγοντας, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις νέες θεραπείες κατά του κορονοϊού, σημειώνοντας ότι η Κύπρος έχει ήδη δηλώσει συμμετοχή για εξασφάλιση των θεραπείων μέσω των κοινών προμηθειών που εξασφάλισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρους των κρατών μελών. Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης συμπεράσματα για την υιοθέτηση δράσεων, οι οποίες θα συνδράμουν στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Αρχίζει από αύριο η χορήγηση ενισχυτικής δόσης στους 18 και άνω. Για καλύτερη εξυπηρέτηση, οι δικαιούχοι θα μπορούν να διευθετούν ραντεβού μέσω της πύλης εμβολιασμού ή να εξυπηρετούνται μέσω των κέντρων εμβολιασμού ελεύθερης προσέλευσης, χωρίς εκ των προτέρων διευθέτηση ραντεβού. Τα κέντρα Κοκκίν λειτουργούν σε όλες τις επαρχίες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και από το Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Για τα άτομα που έχουν λάβει το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο στα κέντρα εμβολιασμού ελεύθερης προσέλευσης. Ο εμβολιασμός των πολιτών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο λογισμικό του ΓΕΣΥ διενεργείται κάθε Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Επτά στους 10 με κορονοϊό στα νοσοκομεία είναι ανεμβολιαστοί. 33χρονος ο νεαρότερος ασθενής στο νοσοκομείο αναφοράς. Η άμεση ηλικία είναι, για τους κοινούς σαλάμους είναι περίπου τα 64 έτη και για τη μονάδα εντατικής θεραπείας γύρω στα 65 έτη. Δεν έχουμε πάρα πολλούς νεαρούς όπως είχαμε στην αρχή του τετάρτου κύματος, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή εκείνοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για να νοσήσουν και να νοσηλευθούν, είτε σε κοινούς σαλάμους είτε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι άτομα ανεμβολιαστά. Το 75% των νοσηλευόμενων ασθενών είναι χωρίς ιστορικό εμβολιασμού και το υπόλοιπο άλλων 25% έχει ιστορικό εμβολιασμού, είναι με δύο δόσεις όλοι τους, αλλά έχουν παρέλθει οι 6 μήνες από την χορήγηση της δεύτερης δόσης, όπου εδώ μπορούμε να αντιληφθούμε την αναγκαιότητα για να χορηγηθεί η τρίτη ενισχυτική δόση. Αυστηρότερα μέτρα λαμβάνουν οι χώρες κατά της παραλλαγής όμικρον. Θα επικρατήσει της μετάλλαξης Δέλτα, δηλώνουν οι ειδικοί. Τουλάχιστον 25 επιβεβαιωμένα κρούσματα της παραλλαγής όμικρον εντοπίστηκαν στη Γαλλία σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Ο Ολιβιέ Βεράν ανέφερε ότι τα 21 από αυτά εισήχθησαν από επιβάτες που ταξίδευαν από την Νότια Αφρική και τα 4 ήταν αποτέλεσμα τοπικής μόλυνσης. Πρόσθεσε ότι η παραλλαγή όμικρον φαίνεται να είναι πολύ πιο μεταδοτική από τη Δέλτα. Σύμφωνα με τις αρχές, στόχος είναι να αρχίσει ο εμβολιασμός των παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών από τις 20 Δεκεμβρίου, εφόσον δώσουν το πράσινο φως οι αρμόδιες αρχές. Στην Ισπανία, 68 γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Μάλαγα διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό μετά την συμμετοχή τους σε πάρτι. Οι αρχές ερευνούν την αιστεία της μόλυνσης, συμπληρώνοντας ότι στο πάρτι συμμετείχαν συνολικά 173 άτομα. Στη Μεγάλη Βρετανία εντοπίστηκαν κρούσματα της παραλλαγής όμικρον σε άτομα που δεν είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό, κάτι που σημαίνει ότι πλέον ο ιός μεταδίδεται εντός του εγχώριου πληθυσμού. Ωστόσο, τα συμπτώματα όσων έχουν νοσήσει μέχρι στιγμής δείχνουν να είναι ήπια. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 336. Είναι όλοι μολυσμένοι. Κάποιοι μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί και κάποιοι μπορεί να νιώθουν άρρωστοι. Κανείς από αυτούς μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να νοσηλευτεί. Στην Τσεχία θα τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών. Το εμβόλιο πλέον θα είναι υποχρεωτικό για νοσηλευτές, γιατρούς, αστυνομικούς, στρατιώτες και όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών.
Το Κρεμλίνο, λίγες ώρες πριν τη συνάντηση κορυφής του Τζο Μπάιντεν και Βλαντιμίρ Πούτιν, χαρακτήρισε την κατάσταση των διμερών σχέσεων ως αρκετά θλιβερή, ενώ επισήμανε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών θα διαρκέσουν αρκετή ώρα. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για τα αποτελέσματα της συνάντησης της Γενέβης, σειρά θεμάτων που άπτονται των διμερών σχέσεων και φυσικά για την ένταση γύρω από την Ουκρανία που θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλίων. Ουάσιγκτον και Μόσχα κρατούν χαμηλά τον πύχη των προσδοκιών από τη σημερινή διαδικτυακή συνάντηση Biden-Putin. Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν μία σειρά θεμάτων όπως η συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν και οι κυβερνοεπιθέσεις. Ωστόσο, το μεγάλο αγκάθι στις διμερείς σχέσεις αυτή την περίοδο είναι η Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη κατηγορούν τη Ρωσία ότι συγκεντρώνει στρατεύματα κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία με επιθετική διάθεση. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει απαντήσει στις διαμαρτυρίες των Δυτικών για τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων κοντά στην Ουκρανία. Έχει δηλώσει ότι θέλει εγγυήσεις, νομική διασφάλιση ότι το ΝΑΤΟ και τα κράτη-μέλη του, για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα συνεχίσουν να κινούνται ανατολικά προς τα ρωσικά σύνορα και ότι δεν θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία ή αλλού στην περιφέρεια της Ρωσίας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου παρομοίασε τις σχέσεις Ήπα-Ρωσίας με το στάβλο του Αυγία, που δεν μπορεί να καθαριστεί σε λίγες ώρες. Το Κρεμλίνο έχει εξοργιστεί με τις κατηγορίες της Δύσης για ενδεχόμενη επίθεση στην Ουκρανία και καταγγέλει διαρροές ψεύτικων ειδήσεων προς αγγλοσαξονικά μέσα ενημέρωσης, όπως αναφέρει. Εν τω μεταξύ, στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της χώρας βρέθηκε στα σύνορα για να γιορτάσει με το στρατό τα 30 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Πίσω στα δικά μας, στη σύλληψη άντρα ηλικίας 28 ετών προχώρησαν μέλη της αστυνομίας σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση κακομεταχείρισης ζώων και συγκεκριμένα δύο σκυλιών που σε βίντεο που αναρτήθηκε σε διαδικτυακό μέσο κοινωνικής δικτύωσης φέρατε να υποβάλλονται από δύο πρόσωπα σε σκυλομαχία. Για την υπόθεση συνελήφθη την περασμένη Κυριακή άλλο ένα πρόσωπο, άντρας ηλικίας 25 ετών, ο οποίος στέθηκε υποκράτηση βάσει δικαστικού διατάγματος. 11χρονος, ο οποίος φέρεται να παρασύρθηκε με το ποδήλατό του από αυτοκίνητο στη Γεροσκήπου χθες, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία. 26χρονος μόνιμος κάτοικος Πάφου, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του σε δρόμο στην Γεροσκήπου, σε κάποιο σημείο του δρόμου, κάτω από συνθήκες που η τροχιά Πάφου διερευνά, φέρεται να παρέσυρε το ποδήλατο το οποίο οδηγούσε ο 11χρονος. Σε προκατατικό έλεγχο αλκοόλης, στον 26χρονο, η ένδειξη ήταν αρνητική. Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες και πιθανή χαλαζόπτωση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση ισχύει από τις 8 το βράδυ απόψε μέχρι τις 5 αύριο. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα την περιοχή, αναφέρεται στην προειδοποίηση. Σημειώνω ότι ακόμη ότι η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 25 και 50 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ πιθανό είναι να πέσει χαλάζι. Παραδόθηκε σήμερα στον Δήμο Λευκωσίας από τον εργολάβο του έργου η λεωφόρος Μακαρίου, ενώ από το απόγευμα το κοινό ξεκίνησε τις βόλτες στην ανανεωμένη λεωφόρο. Να δούμε τις δηλώσεις από το σημείο του Δημάρχου της Λευκωσίας, Κωνσταντίνου Γιορκάτζη. Όπως είχαμε υποσχεθεί, σήμερα άρχισε η παραλαβή της λεωφόρου Μακαρίου από την σχεδιάστρια, αρχιτέκτονα, και σχεδιάστρια και αρχιτέκτονα και συντονίστρια αυτού του εξαιρετικού έργου από τους εργολάβους μας, την εταιρεία Σαϊπάρκο Παναγίδης, τη συνεργασία Σαϊπάρκο και εταιρεία Παναγίδη. Τους ευχαριστώ όλους. Αντιλαμβάνομαι ότι η παραλαβή προχωρά κανονικά. Από σήμερα το απόγευμα και σίγουρα αύριο θα ήθελα να προσκαλέσω όλες και όλους να έρθετε να περπατήσετε ή να έρθετε με τα ποδήλατά σας να δείτε οι ίδιοι και οι ίδιες αυτήν την υπέροχη νέα Μακαρίου. Τα πεζοδρόμια, για όσοι θυμάστε πώς ήταν πριν, τα πεζοδρόμια έχουν μεγαλώσει, οι λωρίδες κυκλοφορίας μηχανοκίνητων έχουν μειωθεί. Τα πεζοδρόμια είναι όλα έναν επίπεδο,
Αυτό διευκολύνει τους πεζούς, αλλά κυρίως άτομα με κινητικές δυσκολίες. Έχουν φυτευτεί δέντρα καθ' όλη το μήκος της οδού, άρα το καλοκαίρι. Λίγη υπομονή να μεγαλώσουν ακόμη λίγο τα δέντρα, αλλά στόχος το καλοκαίρι να περπατούμε υπό σκιά τα ζεστά καλοκαίρια της Κύπρου. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα δείτε και διαφέρει από το τι ήταν πριν η λεωφόρος μας, έχουν δημιουργηθεί μικρές πλατείτσες. Μετά που μάθαμε με το μεγάλο και δύσκολο έργο της Πλατείας Ελευθερίας, αρχίσαμε και δημιουργούμε και άλλες πολλές μικρές πλατείτσες. Στην Ελλάδα, επεισόδια και συλλήψεις σημειώθηκαν στις πορείες για την επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου. Οι πορείες σημαδεύτηκαν με ένταση στα Εξάρχεια και επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη. Πορεία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αθήνα για την 13η επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Η πορεία ξεκίνησε από τα προπήλαια με τους διαδηλωτές να κλείνουν αρχικά την οδό Πανεπιστημίου και να πραγματοποιούν πορεία προς το Σύνταγμα και τη Βουλή από την οδό Σταδίου. Ισχυρή ήταν η αστυνομική παρουσία στα στενά γύρω από την Πανεπιστημίου. Ντρόουν της αστυνομίας πετούσε πάνω από το χώρο της διαδήλωσης, ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονταν δίπλα στην πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Περιορισμένης έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν στα Εξάρχεια. Η αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις και 5 προσαγωγές. Μαζί με αυτούς που συνελήφθησαν το μεσημέρι, οι συλλήψεις ανέρχονται στις 7, ενώ οι προσαχθέντες εξετάζονται. Σε 35 προσαγωγές και 5 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τη λήξη της πορείας. Σήμερα ξεκινάμε, δήλωσε ο μελλοντικός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς. Κατά την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας από τα κόμματα του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία. Τα επιτελεία των κομμάτων που απαρτίζουν τον επερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό της Γερμανίας επικύρωσαν τη συμφωνία ανάμεσα στα επιτελεία και πλέον απέχουν μία ανάσα από την δημιουργία του νέου σχήματος. Είμαστε πολύ ευτυχείς για αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Τώρα ξεκινάμε με μια μεγάλη όθηση από τις κάλπες σε μια πολύ ισχυρή ομοσπονδιακή κυβέρνηση με ένα ισχυρό και διαφορετικό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο επικείμενος καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σόλτς, επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, εμφανίστηκε ανυπόμονος και αισιόδοξος ταυτόχρονα για την νέα του κυβέρνηση. Επεσήμανε ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν χαρτοφυλάκια βαρύνουσα σημασίας για τη Γερμανία. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για το γεγονός ότι αυτά τα υπουργεία, χωρίς να είναι σε καμία περίπτωση παράδοση, θα έχουν επικεφαλείς γυναίκες. Θέλω να το ξεκαθαρίσω και πάλι ότι πρόκειται για τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εξωτερικών και Υποδομών. Από τη δική μου οπτική είναι ένα εξαιρετικά αξιοπρόσεκτο σημάδι. Την Τετάρτη το Γερμανικό Κοινοβούλιο θα βάλει τη βούλα του στην οριστική αποχώρηση της Άγγελα Μέρκελ από την καγκελαρία. Ύστερα από 16 χρόνια παραδίδει τα ενία της χώρας στον Όλαφ Σόλτς, με τον οποίο εξάλλου συνεργάστηκε άψογα κατά την τελευταία της θητεία, έχοντας να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας ως Υπουργός Οικονομικών. Στην Αυστρία, ο Κάρλ Νεχάμερ ορκίστηκε νέος καγκελάριος. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, το προφίλ του διαδόχου του Σεμπάστιαν Κούρτς, που αναλαμβάνει να βγάλει τη χώρα από την πολιτική κρίση και να αποτινάξει τα σκάνδαλα από την πλάτη των συντηρητικών. Ο Κάρλ Νεχάμερ ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά του ως καγκελάριος της Αυστρίας, της πρώτης χώρας που επέβαλε καθολικό lockdown για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας. Το στίγμα έδωσε ο πρόεδρος της χώρας. Με απόλυτη βεβαιότητα μπορεί να υποθεί ποιος είναι ο μεγάλος στόχος που θα πρέπει άμεσα και μαζί να αντιμετωπίσουμε. Και οι μάσκες FFP2 που φοράτε σήμερα είναι το σύμβολο σε αυτό το ορατό σημάδι. Είναι φυσικά η αποφασιστική και από κοινού μάχη κατά της πανδημίας και των συνεπειών της σε κοινωνικό, οικονομικό και ανθρώπινο επίπεδο. Θα προσεγγίσω το αξίωμα της καγκελαρίας με την ύψιστη σοβαρότητα και σεβασμό, διότι υπάρχει ένα ασύλληπτο έργο να πράξουμε. Ο κορονοϊός επιβαρύνει τον κόσμο και για πολλούς το όριο της λογικής μετά από όλους αυτούς τους μήνες έχει ξεπεραστεί. Die vielen Monate hindurch auch schon überschritten.
Ο προκάτοχός του, Αλεξάνδερ Σάλεμπερκ, επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών ύστερα από 2 μήνες, καθώς, όπως είπε ο ίδιος, το έργο του ολοκληρώθηκε, που ήταν να επαναφέρει την κυβέρνηση σε ήρεμα νερά μετά την παραίτηση του Σεμπάστιαν Κούρτς. «20 χρόνια συμπληρώνει φέτος το ευρώ. Αλλαγές σε χαρτονομίσματα και κέρματα», προανήγγειλε η Κριστίν Λαγκάρτ. Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από την είσοδο του ευρώ στη ζωή των πολιτών της Ευρωζώνης. Στην τελευταία του συνάντηση για το έτος, οι Υπουργοί Οικονομικών της Νομισματικής Ένωσης παρακολούθησαν εορταστικό βίντεο για το ευρωπαϊκό νόμισμα. Και μετά από 20 χρόνια ήρθε η ώρα για το lifting. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ, ανακοίνωσε ότι ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε την εμφάνιση των χαρτονομισμάτων μας για να τα φέρουμε πιο κοντά στους Ευρωπαίους κάθε ηλικίας και υπόβαθρου. Σύμφωνα με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα χαρτονομίσματα του ευρώ δεν είναι απλά μέσα συναλλαγών. Είναι το απτό και ορατό σύμβολο ότι στεκόμαστε μαζί στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, είπε η Κριστίν Λαγκάρτ, και συμπλήρωσε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αυτά παρά την εκτόξευση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η Φραγκφούρτη θα σχηματίσει ομάδες πολιτών που θα δώσουν ιδέες για τα σχέδια των νέων χαρτονομισμάτων και κερμάτων. Οι αλλαγές αναμένονται το 2024. Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ, με το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ευρώπη. Σήμερα οδηγούμε μαζί την Κύπρο στην κορυφή της Ευρώπης. Το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ευρώπη. Και για τη συνέχεια στον Πόλη, Χαραλάμπους για τα αθλητικά. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστιάνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Απόλλωνας κέρδισε δύσκολα χθες το βράδυ τον Εθνικό στο Δασάκι με γκολ του Έλιχτον στο 83ο λεπτό και επέστρεψε στο ρετυρέ της βαθμολογίας. Η ομάδα της Λεμεσού έχει 28 βαθμούς, 27 έχει η ΑΕΚ, 23 ο Άρης. Να αναφέρουμε ότι την επόμενη αγωνιστική ο Απόλλωνας θα αναμετρηθεί με τον Άρη στο Τσίριο Στάδιο. Η ΑΕΚ θα παίξει με την Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ την προσεχή Δευτέρα. Ο λόγος που θα γίνει Δευτέρα το μάτς είναι γιατί η Ομόνια έχει παιχνίδι με την Καϊρά την Πέμπτη για το Conference League και η Ανόρθωση έχει τον τελικό για τη διοργάνωση αυτή, αφού παίζει εκτός έδρας με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Δεν θα πάει ο Καλτσάς με την αποστολή, επειδή αντιμετωπίζει πρόβλημα με ενοχλήσεις στη μέση. Να αναφέρουμε ακόμα για την ΑΕΛ ότι ο Τσεντομίρ Γιαννεύσκι, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού και της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, είναι το μεγάλο φαβορί για να διαδεχθεί τον Τούσαν Κέρκες στην τεχνική ηγεσία. Είναι σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις με τον Γιαννεύσκι. Ωστόσο, υπάρχει το ζήτημα που αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει με την Ομοσπονδία της Νοτιού Αφρικής, αφού είναι βοηθός προπονητής του Χούγκο Μπρος στην εθνική ομάδα της χώρας. Αν τελικά συμφωνήσει με την ΑΕΛ, θα πρέπει να σπάσει το συμβόλαιό του με τους Νότιο-Αφρικανούς. Πάντως, αν είναι ο νέος προπονητής ο Γιαννεύσκι, δεν θα κάνει τεπούτο με την Πάφο την Παρασκευή, αλλά στο μεθεπόμενο παιχνίδι με την πρώην ομάδα του Ολυμπιακού στο Τσίριο για την 14η αγωνιστική. Στον αγώνα με την Πάφο θα είναι υπηρεσιακός στον πάγκο ο Πάμπος Σημεού. Ενώ πριν από λίγο έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ντούσαν Κέρκες, ένα 24ωρο μετά την υποβολή παραίτησης, που μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είναι περήφανος που ήταν μέλος της ΑΕΛ τόσα πολλά χρόνια. Είναι γνωστό ότι πέραν από τα 4 περίπου χρόνια που ήταν προπονητής, είχε διατελέσει και για πολλά χρόνια ποδοσφαιριστής των γαλαζοκετρίνων της Λεμεσού. Να αναφέρουμε ότι απόψε στην εκπομπή Capital Sports, σε λίγα λεπτά, στο πρώτο μέρος θα έχουμε σύνδεση Skype με τον προπονητή Κωνσταντίνο Μίνα, ενώ στο δεύτερο μέρος θα έχουμε στο τηλέφωνο τον Άκη Ιωάννου, παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Περισσότερο θα σχολιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα της Λεμεσού σε αυτή την τηλεφωνική παρέμβαση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερα νέα. Είπαμε θα τα πούμε σε λίγα λεπτά στην εκπομπή Capital Sports. Χριστιάνα. Πολύ να σε ευχαριστήσουμε. Και στο σημείο αυτό να δούμε την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο αξιών Κύπρου, τις ισοτιμίες συναλλάγματος και την πρόγνωση για τον καιρό. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care.
Η Total Care κοντά στην οικογένεια, στο παιδί, μαζί στην καταπολέμηση της πανδημίας και αποδεδειγμένα δίπλα σας με μια μοναδική προσφορά. 50 ιατρικές μάσκες παιδικές συνηλίκων τύπου 2R με υψηλό δίκτυο προστασίας πέραν του 98% και 2 αντισηπτικά gel Total Care και Silk 60 και 85 ml στην ανεπανάληπτη ειδική τιμή των 5,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Θα τις βρείτε σε όλα τα καλά καταστήματα, υπεραγορές και φαρμακεία. Και στο κατάστημά μας Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 72α Στρόβολος. Total Care. We Care. Απόψε, παροδικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια ή και στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, περίοδοι με ηλιοφάνεια θα ενελάσσονται με συννεφιά, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Αμέσως μετά η εκπομπή Capital Sports με τον Πόλη Χαραλάμπους. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.